Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στηρίζει τους αγώνες των υγειονομικών και των άλλων εργαζομένων που διεκδικούν τώρα προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, νέες μονάδες εντατικής θεραπείας, στελέχωση και άνοιγμα κλειστών νοσοκομείων, άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς προϋποθέσεις. Και η κυβέρνηση πουλάει τρέλα, πραγματικά πουλάει τρέλα. Τα βρίσκει όλα καλά. Αρνείται να πάρει μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Μέτρα στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία που στηβάζουν τα παιδιά σε αίθουσες ακόμα και 27 μαθητών. Τα φορτώνει όλα στην ατομική ευθύνη και προσπαθεί να καλύψει τις εγκληματικές κρατικές κυβερνητικές ευθύνες την ώρα που καταγράφονται 18.000 νεκρούς, δεκάδες νεκροί και χιλιάδες κρούσματα ημερησίως και έχουμε πάνω από 650 διασωληνωμένους. Κύριοι της κυβέρνησης, χρησιμοποιείται συχνά ως άλοθη συγκρίσεις με άλλα κράτη. Αλλά οι συγκρίσεις σας επιβεβαιώνουν το βάρβαρο χαρακτήρα του συστήματος που προσκυνάτε. Ακόμα και στα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη, τα δημόσια συστήματα υγείας κατέρευσαν. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να εξασφαλίσει τον καθολικό εμβολιασμό. Στις πιο φτωχές χώρες το ποσοστό του εμβολιασμού κινείται στο 6%, ενώ την ίδια στιγμή σε άλλες καπιταλιστικές χώρες έχουν λήξει παρτίδες εμβολίων, εκατομμυρίων δόσεων και αχρηστεύονται. Αυτές είναι οι συνέπειες του εμβολίου εμπόρευμα, της καπιταλιστικής αναρχίας και του ανταγωνισμού των μονοπωλίων που φέρνουν δεινά στους λαούς. Κάθε χρόνο και χειρότερα, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι υπεύθυνες για το διαχρονικό πρόβλημα της υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας. Ακολουθώντας τη στρατηγική των περικοπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει τις δαπάνες για την υγεία ως κόστος για να δώσει στο μεγάλο κεφάλαιο δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ. Σε συνθήκες πανδημίας μειώνονται οι κρατικές δαπάνες. Είναι προκλητικό. Το 2021 μειώθηκαν κατά 572 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με το 2020. Και το 2022 προβλέπεται νέα σφαγή. Κόβονται 348 εκατομμύρια για τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τον ΕΟΠΗ που χαρατσώνεται μέσα από αυτό το λαό. Επί όλων των κυβερνήσεων έκλεισαν νοσοκομεία, συγχωνεύτηκαν κλινικές, διαιωνίζονται οι μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε ΜΕΘ. Και σήμερα τα προβλήματα οξύνθηκαν, οδήγησαν σε διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ, σε μαζικές αναβολές τακτικών χειρουργείων, σε μεγάλες ουρές για εξετάσεις. Κύριοι της κυβέρνησης, μιλάτε για προσλήψεις σταγόνα στον ωκεανό και εννοείται τους συμβασιούχους που είναι σε διαρκή περιπλάνηση. Διαλύετε τα κέντρα υγείας για να καλύψετε τρύπες στα νοσοκομεία. Οι υγειονομικοί έχουν γονατίσει από την εντατικοποίηση της δουλειάς, τις άθλιες εργασιακές συνθήκες. Αυτή η κατάσταση καταγράφεται στην Εύβοια, στη στερεά Ελλάδα. Το νέο νοσοκομείο της Χαλκίδας, που έχει πολλαπλάσιες ανάγκες από το παλιό, λειτουργεί σχεδόν με το ίδιο μόνιμο προσωπικό. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας αναλογούν 2 νοσηλευτές για 12 περιστατικά. Και αυτό είναι σκάνδαλο. Στο νοσοκομείο της Λαμίας,
που είναι νοσοκομείο αναφοράς COVID, τα κενά είναι περίπου στο 40%. Πριν λίγο με ειδοποίησαν ότι μεταφέρονται γυναικολόγοι και ορθοπαιδικοί στην κλινική COVID. Ακόμα πιο άσχημη, θα πάρω και τη δευτερολογία κύριε Πρόεδρε, ακόμα πιο άσχημη είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο του Καρπενησίου, στο οποίο δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες. Είναι στην κόψη του ξηραφιού. Χρόνια οξυμένα προβλήματα στα νοσοκομεία της Άμφισσας, της Λιβαδιάς, της Θήβας, που η κυβέρνηση προετοιμάζει διαλυτική συγχώνευση με το νέο βαθιά εμπορευματοποιημένο ΕΣΥ σε περιοχές με βιομηχανική ζώνη, στρατόπεδο, καταβλισμούς τσιγκάνων, δομές προσφύγων. Μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία της Κύμης και της Καρίστου, στα κέντρα υγείας έχει σημάνει συναγερμός. Σταματήστε κύριε Υπουργέ τις ψευδολογίες. Ενοχοποιείτε αυτούς που διστάζουν να κάνουν το εμβόλιο, που έχουν ερωτηματικά και ζητούν ενημέρωση και φροντίδα. Οι αντιφάσεις και οι παλινοδίες σας τροφοδοτούν τον ανορθολογισμό. Χρησιμοποιείτε όλα τα μέσα για να μην πάρετε μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Για τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα αστικά κόμματα, για το εκμεταλλευτικό σύστημα, η υγεία είναι εμπόρευμα και η ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι βαρύδι, όπως λέτε, για την οικονομία. Κρίνεται με το κριτήριο της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό υπηρετεί η πολιτική σας. Όμως, η στήριξη των καπιταλιστικών κερδών υπονομεύει την προστασία της υγείας του λαού. Και αυτό ακριβώς το αγκάθι επιβάλλεται να βγάλει η εργατική λαϊκή πάλι από τη μέση για να ανοίξει ο δρόμος σε φιλολαϊκή διέξοδο. Το εμβόλιο είναι άκρος αναγκαίο, αλλά δεν είναι πανάκια. Οι εμβολιασμένοι προσβάλλονται από τον ιό, τον μεταδίδουν, κινδυνεύουν. Το εμβόλιο είναι όπλο, αλλά ταυτόχρονα είναι αναγκαία η πρόληψη, τα φάρμακα, η επιδημιολογική επιτήρηση και η χνηλάτιση, σύγχρονα δημόσια νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό για να αντιμετωπίζουν το σύνολο των αναγκών έγκαιρα, αποτελεσματικά και δωρεάν. Να σκεφτεί ο λαός πόσο μεγάλη σημασία έχει η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, πόσο μεγάλη σημασία έχει η διεκδίκηση κέντρου ελέγχου και φαρμακοεπαγρύπνησης για τη σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων, έγκαιρη παρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες και επιστημονική καταγραφή των άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων του εμβολιασμού. Πόσο σημαντικό είναι να διεκδικήσουμε καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια, με επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να διενεργεί το εμβολιασμός με τα κατάλληλα εμβόλια στη βάση ιατρικών ενδείξεων, αξιοποιώντας τα επιστημονικά δεδομένα. Να υπάρχει δωρεάν πλήρης προληπτικός ιατρικός έλεγχος για την ανίχνευση των περιπτώσεων που έχουν αντένδειξη για τον εμβολιασμό και κατοχήρωση για όσους πρέπει να εξαιρεθούν, ότι δεν θα υφίστανται καμία συνέπεια ή διάκριση. Η σχεδιασμένη καθημερινή ενημέρωση για όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από την πορεία των εμβολιασμών μπορεί να συμβάλλει στο ξεπέρασμα αναστολών. Αλλά η κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυταρχικά μέτρα, απολύει εργαζόμενους και αρνείται να οργανώσει σοβαρή εμβολιαστική εκστρατεία, να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για να εμποδιστεί η επίδραση σκοταδιστικών αντιλήψεων σε τμήμα του πληθυσμού. Συνεπώς, καθημερινά αναδεικνύεται η σημασία του μαζικού αγώνα, η αναγκαιότητα της σύγκρουσης με την αντιλαϊκή πολιτική και την καπιταλιστική βαρβαρότητα, η συμπόρευση
εργατικών λαϊκών δυνάμεων με το ΚΚΕ και την πολιτική του πρόταση.